Ιορδάνη βαπτιζόμενος σου, Κύριε, και της Τριάδος επάνε ρόγι προσκύνηση. Αγελίτωρος η φωνή προσε μαρτύρηση, αγαπητός σε Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φώτισα εδώ ξάρτη. Ιορδάνη βαπτιζόμενος Κύριε, ή της Τριάδος επανερώδη προσκυνήσεις. Και ήρθα. Ήταν μια ωραία εμπειρία, πιστεύω είναι η τελευταία μου. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά.
Άγιον, ηγεσίας ημιουργόξου κοπή του προδρόμου και οπιστού Ιωάννου και πάντως των Αγίων, ελεήσος αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά για την Άγια τούτη μέρα. Καλό έτο να έχουμε, να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή που είναι Δημοτική Αρχή για όλα τα φιλιατρά. Δεν είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Είναι για όλα τα φιλιατρά. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ πολύ. Πού να είμαι στο λιμενάρι, τους ευχαριστώ μέσα από τα μάτια της καρδιάς μου. Να είστε όλοι καλά, πάντα υγεία με τις οικογένειές σας. Θα πει δύο λόγια και ο αντιδήμαρχος γιατρών. Αγαπητοί συμπατριώτες, ο σημερινός αγιασμός των υδάτων να είναι αγιασμός και στις ψυχές μας και στις ενέργειές μας και στις περιουσίες μας και καλή πρόοδο σε όλους μας. Σας εύχομαι από καρδιάς και εγώ και οι συμμαχητές μου στον αγώνα που δίνουμε να κρατήσουμε τα φιλιατρά όρθια. Χρόνια πολλά! Σήμερα δεχτήκαμε και μια κριτική σκληρή από άμβονος ότι κάναμε διακρίσεις. Διακρίσεις δεν κάνουμε. Εκ περιτροπής κάθε χρόνο θα καθιερώσουμε να πηγαίνουμε για τον αγιασμό των υδάτων σε ένα από τα τρία επίνεια της πόλης μας. Χρόνια πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το Σύλλογο ιδιαίτερα των Λιμενεριατών, διότι είναι άξιος προόδου με τα έργα τα οποία έχει πραγματοποιήσει. Όμως θέλω να σταθώ σε κάτι που σημαδέψε και τις μέρες μας. Δυστυχώς το λέω με πόνο καρδιάς και με συγκίνηση. Ο αγαπητός Φαρμάκης Παναγιώτης, ο πρόεδρός μας, ακολουθεί την πεπατημένη της Ελλάδας και παίρνει τον δρόμο της ενδιάς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα προσφέρει. Η Ελλάδα δυστυχώς τρώει τα παιδιά της. Χρόνια πολλά!